Το πίσω τώρα. Σόφτερνο. Κατά τα άλλα, μια χαρά. Ζούμε μια ευτυχισμένη κατάσταση. Έλα, μια χαρά. Ωραία, ποτέ ωραία, δεν ήσουν καλύτερα. Πολύ, πολύ. Μη σε ματιάσουμε. Δεν θέλουμε. Ναι, ναι, ναι. Ω, Χριστέ μου, ποιο θα πάει το καλάκι στην Ελίδα. Εγώ. Παναγία μου. Λοιπόν, λοιπόν. Ρε Σταυρό, δείξε μας λίγο το πλατό μας που έχει ναι, γίνει. Παιδιά, καταπληκτικό. Τεράστιο πλατό. Έλα. Φανταστικά. Δείτε ρε παιδιά, τα ταρανδάκια μου εκεί πάνω, εκεί που θέλω να πάω εγώ, που δεν με αφήνουν να ανέβω, ανεβάσω τα ταρανδάκια. Εγώ γιατί δεν κάνω να ανέβω εκεί πάνω και ανεβαίνετε μόνο εσείς και βάζετε ταράνδους. Σώπα βρε παιδί μου. Θα πέσει γιατί αυτός που ανέβηκε είναι πιο δυνατός από μένα. Ποιο. Δεν ξέρουν τι λένε, λένε. Βλέπουνε τίτλους. Στήριξε με Γρηγόρη, τίτλους δεν βλέπουνε Κατερίνα. Υπάρχει πιο αδύνατος από εδώ πέρα από τη Χαραμάδα την ίδια. Προσέξτε τι θα πείτε. Ποιος ανέβασε εκεί πάνω τα ταρανδάκια με λιγότερα κιλά. Κάμερα σκάλα. Με σκάλα από πίσω. Με σκάλα από πού. Κι εγώ, ψάρτε μου, μία ανέβα. Γιατί μου στερείτε αυτό το υπέροχο σημείο του σκηνικού μου. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Τι ωραία που δεν είναι σαν να μας υποδέχονται σε ένα πάρτι. Σαν να είναι στην είσοδο. Ναι. Τι όμορφα που είναι, μπράβο, πολύ, πολύ χαίρομαι. Παστί. Δεν ξέρω, εσείς το λύσατε, γιατί εγώ το Σάββατο σπίτι είχαμε φίλους, μετά το Golden Hall, θα τα πούμε αυτά. Που τραβήξαμε τα τράγματα. Ναι, αφού πήρα τέτοια φόρα με τα στολίσματα εκεί, λέω δεν πάω και σπίτι, να στολίσουμε και εκεί. Το Golden. Καλά, μιλάμε η χαρά των παιδιών, τα στολίσματα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Είχα στο σπίτι γύρω στα 3 οικογένειες, 8-9 παιδάκια, παιδιά. Το τι χαρά κάνανε να βάζουν και να σπάνε συγχρόνως στολίδια. Και να σπάνε έτσι. Ναι, κατά λάθος, ξέρεις, κάπως τους κλείστραν, κάπως τους έπεφταν από τα χέρια, δηλαδή. Εντάξει, ωραίο πράγμα όμως. Το πετάρισμα που νιώθουν τα παιδιά όταν στολίζουν το δέντρο δεν υπάρχει. Εδώ εμείς που μεγαλώσαμε και νιώθουμε το ίδιο πράγμα. Βέβαια. Λέει η κοπέλα με τη γαλοπούλα στο κεφάλι.